τι υπάρχει ποινική διαδικασία σε εξέλιξη σχετικά με αυτήν την υπόθεση. Και επειδή υπάρχει κίνδυνος ταυτοποίησης του προσώπου, το οποίο αναφέρεται στο πόρισμα της Επιτρόπου, δεν θα προβώ σε οποιαδήποτε δήλωση επί της ουσίας του θέματος. Εξάλλου αυτό δεν θα ήταν και διοντολογικά ορθόν από μέρους μου. Για οτιδήποτε περαιτέρω θα απαντήσουμε στην κυρία Κουρσουμπάγραφος. Θεωρείτε ότι η Επίτροπος με την ενέργειά της, θέλοντας ή μη, εκθέτει στην ουσία και το θύμα, κυρία Κούλου, αυτό μου λέτε? Συγγνώμη. Μου λέτε ότι η Επίτροπος το κάνει αυτό που θέλετε εσείς να αποφύγετε? Αυτόν το λέτε εσείς και το κρίνει ο κάθε νοήμων τηλεθεατής σας, αγαπητέ Χρύσανθε. Εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να αποφευχθεί οποιαδήποτε δημόσια συζήτηση για τους λόγους που σας έχω εξηγήσει. Υπάρχει ποινική διαδικασία σε εξέλιξη και υπάρχει κίνδυνος ταυτοποίησης του προσώπου για το οποίο γίνεται αναφορά στο πόρισμα. Η Επίτροπος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η κυρία Ειρήνη Λοζίδου, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Η κυρία Λοζίδου, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Σας ενοχλήσαμε εντός εισαγωγικών, γιατί ακούγοντας την κυρία Κούλου μου, ψες, τις τομές τα γεγονότα, να λέγει αυτολεξή ότι αυτό αντιλαμβάνεται, απαντώντας και σε σχετική ερώτηση του Χρύσανθου του Τσουρούλη, αυτό αντιλαμβάνεται ο κάθε νοήμων τηλεθεατής. Αφήνει να νοηθεί, και δεν νομίζω να ανεφέρεται το συμπέρασμα, αφήνει να νοηθεί ότι ο κάθε νοήμων αντιλαμβάνεται ότι με αυτή την έκθεση καταπατούνται προσωπικά δεδομένα και μπορεί να γίνει ταυτοποίηση. Θα θέλαμε τη δική σας άποψη και λίγο με το χρονικό, όχι επί της ουσίας, διαδικαστικά, γιατί αντιλαμβάνομαι είχατε επαφή και μιλήσατε νωρίτερα με την κυρία Κουρσουμπά, την Επίτροπο Προστασίας του Παιδιού, προτού καταρτιστεί αυτή η έκθεση, έτσι. Όχι πρώτου καταρτιστεί, αλλά θεωρώ ότι λήφθηκαν υπόψη αυτά τα θέματα υπόψη των προσωπικών δεδομένων, διότι θεωρώ ότι ο καθένας από εμάς που ασκεί μια ανεξάρτητη εξουσία λαμβάνει και υπόψη τις άλλες εξουσίες. Όμως η κυρία Κουλούμ είπε επίσης κάτι σημαντικό, ότι θα μπορούσε να υπάρχει κίνδυνος ταυτοποίησης. Ο κίνδυνος ταυτοποίησης είναι σε κάθε περίπτωση. Εξ όσων διαφαίνεται σε αυτή την περίπτωση και από τα πράγματα που έχω δει εγώ, που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και το πόρισμα της κυρίας Κουρσούμπα, δεν φαίνεται να προκύπτει κάτι τέτοιο. Κίνδυνος ταυτοποίησης. Ταυτοποίησης. Ο κίνδυνος ταυτοποίησης πάντα είναι ορατός, κυρία Κουρσούμπα. Άρα δεν προκύπτει ταυτοποίηση. Δεν προκύπτει ταυτοποίηση πέραν θεωρώ του οικογενειακού κύκλου που γνωρίζει το θέμα. Επίσης, στα πλαίσια έτσι της εμπλοκής μου μετά από σχετικά ερωτήματα των εμπλεκομένων, εν πάση περιπτώσει, των αρμοδίων φορέων, έχω αντιληφθεί ότι δεν μιλάμε ξεκάθαρα για ανήλικοι, που θα πρέπει να αυξήσουμε έτσι τις κεραίες μας και τον βαθμό επικινδυνότητας. Μιλάμε ότι το άτομο τώρα είναι 22-23 χρονών, αν έχω καταλάβει σωστά, και το ίδιο το άτομο δίνει κάποιες λεπτομέρειες για τη δική του προσωπική ζωή πλέον σε αυτή την ηλικία. Άρα και ο χρόνος που αποκαλύπτονται κάποια δεδομένα, από τη στιγμή που μιλάμε για μια ενήλικη η οποία αποκαλύπτει στοιχεία από τότε που ήταν ανήλικη, αλλάζει κάπως στο πλαίσιο. Βεβαίως αλλάζει. Αντιλαμβάνεστε τι θα γινόταν, και αυτός ο κίνδυνος που έχει εκφράσει η κυρία Κουλούμου θα ήταν πάρα πάρα πολύ μεγάλος, αν αυτό το παιδί τώρα ανήλικη. Ήταν ανήλικη. Ναι. Αντιλαμβάνεστε, θα ήταν πολύ πιο αυξημένα τα επίπεδα προστασίας και η επικινδυνότητα θα ήταν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Με βάση προηγούμενες παρεμβάσεις είπατε ότι εκ πρώτης όψεως δεν προκύπτει ταυτοποίηση. Αυτό που είπατε σήμερα είναι ότι δεν προκύπτει, τελεία. Όχι, ναι, ναι. Ξεκάθαρο. Ναι, ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Λοζίδου. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Επίσης, επιστρέφω.